Το παιδί έκανε προσπάθεια και μίλησε και με έναν καθηγητή που του είπε να απευθύνεται στον διευθυντή και η απάντηση του διευθυντή ήταν πήγαινε πίσω στη τάξη σου και άμα ξαναγίνει με ενημερώνεις. Το παιδί επίσης ζήτησε να με πάρει τηλέφωνο, να πάρει τηλέφωνο τη μαμά του. Η απάντηση ήταν δεν χρειάζεται. Η καταγγελία καταπέλτης της μητέρας στον Αντένα προκάλεσε άλλο. Το Υπουργείο Παιδείας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την ασέλγεια σε βάρος του 12χρονου παιδιού μέσα στο σχολείο και διατάσσει κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση. Φαινόμενα αυτού του είδους μόνο ως εγκληματικές πράξεις πρέπει να αντιμετωπίζονται, απέναντι στις οποίες δεν μπορεί να υπάρχει παραμικρή ανοχή. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό στο συγκεκριμένο σχολείο. Έχουμε και με το μεγαλύτερο μας γιο, όχι ακριβώς αντίστοιχα περιστατικά σε τέτοια σοβαρότητα. Αλλά και πριν από 3 μήνες ο μεγάλος μας γιος είχε υποστεί bullying. Επιχειρήσαμε να συναντήσουμε το διευθυντή στο χώρο του σχολείου χωρίς κάμερες για να έχουμε τη δική του τοποθέτηση σε ένα τόσο σοβαρό περιστατικό. Εκείνος το μόνο που αρκέστηκε να πει είναι ότι ερευνάται το ζήτημα από τους θεσμικούς φορείς και στη συνέχεια απέτησε να φύγουμε από το χώρο του σχολείου. Το πιο αξιοσημείωτο όμως είναι ότι όση ώρα βρισκόμασταν μέσα στο γυμνάσιο, μια ομάδα μαθητών μας προπυλάκησε με χυδαίες εκφράσεις, παρουσία του διευθυντή και εκείνος ούτε καν αντέδρασε. Όπως ακούσατε, η υποδοχή μας από μερίδα μαθητών δεν ήταν θερμή. Ωστόσο, άλλοι ομολογούν στην κάμερα του Αντένα με τη συγκατάθεσή τους ότι το περιστατικό στο γυμνάσιο του Ζωγράφου ήταν γνωστό πολύ πριν το δημοσιοποιήσουν οι γονείς. Για την προστασία των συνεντευξιαζομένων έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα και έχει γίνει αλλίωση φωνής. Όταν συζητήθηκε στην περιοχή την ημέρα την οποία ξέρουμε ότι έγινε. Την Τετάρτη, λοιπόν, που έγινε το περιστατικό. Ίσως και μία μέρα μετά, αλλά πριν ακούσει τις συζητήσεις. Έχουμε ακούσει ότι κάποιο παιδί αναγκάστηκε να κάνει κάτι. Το είχαν καταγράψει, μετά από ό,τι θυμάμαι το είχαν δείξει σε κάτι παιδιά και μετά το σβήσανε κάτι τέτοιο. Η κακοποίηση του 12χρονου αγοριού στις τουαλέτες έγινε σύμφωνα με τους γονείς από πρώην μαθητή του σχολείου, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ το παιδί που βιντεοσκοπούσε φοιτεί στο γυμνάσιο σε μεγαλύτερη τάξη. Πώς μπήκε όμως ένας εξωσχολικός την ώρα του μαθήματος με το φύλακα στην πόρτα? Ήταν εύκολο. Ήταν εύκολο. Δηλαδή, όποιος ήθελε, άνοιγε την πόρτα, έμπαινε μέσα. Μπορούσε και να σκαφαλώσουν ή απλά άνοιγε φύλακα, λένε πάω μέσα και καλά να κάνει μια δουλειά. Όποιος ήθελε, μπορούσε να έχει μπει εκεί. Αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το συμβάν χρειάζονται βοήθεια. Το παιδί που έκανε την πράξη αυτή έφτασε σε αυτό το στάδιο, το επόμενο στάδιο αυτού του παιδιού που είναι σήμερα 14 χρονών. Ποιο είναι? Οι γονείς έχουν ήδη απομακρύνει τα παιδιά τους από το συγκεκριμένο γυμνάσιο. Εφόσον υπάρχουν τέτοια στοιχεία αμέλειας, τόση εγκληματική αμέλεια προς τα παιδιά μας, δεν εμπιστεύουμε το συγκεκριμένο σχολείο και τους καθηγητές εκεί. Την υπόθεση ερευνά και η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Σχηματίζεται δικογραφία η οποία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελέα που θα αποφασίσει εάν και σε ποιους θα ασκήσει ποινικές διώξεις.